οι τυμπανοκρουσίες της κυβέρνησης και η προσπάθεια καλλιέργειας προσδοκιών για τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας στις 7 του μήνα, κατά τη γνώμη μας είναι άδειο πουκάμισο όσο αφορά τα συμφέροντα του λαού μας. Η ημερήσια διάταξη έχει θέσει ζητήματα που αφορούν μεγάλους οικονομικούς ομίλους, μεγάλα συμφέροντα και στόχος είναι να υπογραφούν διάφορων ειδών οικονομικές, εμπορικές και άλλες συμφωνίες. Το πιο επικίνδυνο ζήτημα είναι ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και αυτά που αποκαλούνται θετικά μέτρα χρησιμοποιούνται ως όχημα επιτάχυνσης του λεγόμενου οδικού χάρτη που είναι με νατοικές προδιαγραφές για τη διευθέτηση των ελληνοτουρκικών διαφορών. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί η τουρκική πλευρά έρχεται στις διαπραγματεύσεις με ένα απαράδεκτο πλαίσιο διεκδικήσεων που αφορά την αποστρατικοποίηση των νησιών, την αμφισβήτηση κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, επαναφέρει τη γαλάζια πατρίδα και καταλήγει, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν, στο Καζάν-Καζάν, δηλαδή στη μοιρασιά. Στόχος είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία να προωθηθεί η συνεκμετάλλευση, συνδιαχείριση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου προς όφελος μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και να ισχυροποιηθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Το ΚΚΕ θέτει τα ζητήματα αυτά στο λαό μας, τον ενημερώνει και τον καλεί να επαγρυπνεί γιατί υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κατά τον διάλογο δηλαδή. Όχι, όχι. Κοιτάξτε, ο διάλογος πρέπει να γίνεται όπως γίνεται σε όλα τα κράτη. Εμείς ως ΚΚΕ συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στο περιεχόμενο. Τι συζητήσανε όλα τα χρόνια με τις διερευνητικές επαφές. Το συμπέρασμα είναι ότι παρότι το περιεχόμενο ήταν απόρριτο, εξετάστηκαν ζητήματα κυριαρχίας και καθορισμού ακόμα και του εύρους των χωρικών υδάτων. Επομένως, αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα και άρα συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στο περιεχόμενο. Αυτό είναι το βασικό. Τι συζητούν πίσω από τις πόρτες και η γνώμη μας είναι ότι παίρνοντας υπόψη πως πρόκειται για πλαίσιο που προωθήθηκε μέσα από την τελευταία σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας, έχουν τεθεί στο τραπέζι πολύ σοβαρά ζητήματα οδυνηρού συμβιβασμού και πρέπει να ενημερώσει το ΚΚΕ ανοιχτά το λαό μας.